Οριστικά και μετάκλητα έκλεισε το κεφάλαιο για τον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών που κατεδαφίστηκε με την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία σήμερα δημοσιεύθηκε τυπικά στο κρατήριο από τον ίδιο τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Νίκο Σακελαρίου. Η απόφαση κήρυξε με πλειοψηφία 14 έναντι 11 αντισυνταγματικό τον νόμο της κυβέρνησης για τη διενέργεια του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες και είχε αποτέλεσμα οι άδειες που δόθηκαν να μην έχουν πλέον καμία ισχύ και οι τηλεοπτικοί σταθμοί που δεν να κηρύχθηκαν ω υπερθεματιστέ ή δεν έλαβαν μέρο στο διαγωνισμό να συνεχίσουν κανονικά τη λειτουργία του. Μετά τη σημερινή απόφαση που δημοσιεύθηκε δημόσια στο ακροατήριο, οι ιδιοκτήτε των τηλεοπτικών σταθμών που κατέβαλαν συγκεκριμένα ποσά για τι άδειε που πλέον δεν ισχύουν μπορούν να ζητήσουν πίσω τα χρήματά του. Ενώ στο εξή, το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο είναι το μόνο και αποκλειστικά αρμόδιο για την ρύθμιση του τηλεοπτικού τοπίου. Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε, κρίθηκε αντισυνταγματικό ο νόμος της κυβέρνησης στο σκέλος που έδωσε την αρμοδιότητα για την αδειοδότηση των καταλλήλων στον Υπουργό Επικρατείας, διότι παραβίασε την συνταγματική διάταξη που προβλέπει ότι το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών.